επώνυμο κινητιώτη και θα θέλαμε λίγο να μας πείτε για την πρωτοβουλία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης για να δώσει δωρεάν αυτό το βιβλίο του κυρίου Δημήτρη Μεκάση με τον τίτλο «Γειτονιές της παλιάς Φλόρινας». Λοιπόν, λέγομαι Αθανασιάδου Βαρβάρα, είμαι φλωρινιώτισσα, κατάγομαι από τη Φλόρινα, δεν μεγάλωσα βέβαια εδώ, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που για φέτος θα εκτελώ χρέη προϊσταμένης της βιβλιοθήκης και θα ζήσω κι εγώ λίγο τη Φλόρινα που αγαπώ τόσο πολύ. Ένας από τους βασικούς στόχους της βιβλιοθήκης είναι το να εκδίδει ειδικά φλωρινιώτες συγγραφείς και θέματα σχετικά με την Φλόρινα και γενικότερα με τη Δυτική Μακεδονία για να εμπλουτίζεται η συλλογή της. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτού του στόχου εκδόθηκε, όπως και παλιότερα άλλα βιβλία φλωρινιωτών, εκδόθηκε και το βιβλίο του κυρίου Μεκάση «Γειτονιές της παλιάς Φλόρινας», ένα εξαιρετικό βιβλίο. Την επιμέλεια έκανε η κυρία Καραμπατάκη Τζιάντζου Κωνσταντίνα, η προηγούμενη διευθύντρια της βιβλιοθήκης, και αυτή δρομολόγησε αυτή την έκδοση και φτάσαμε σήμερα να διαθέτουμε στο κοινό της Φλόρινας δωρεάν αυτό το βιβλίο. Είναι καθαρή έκδοση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βασιλικής Πιτόσκα. Το κόστος είναι, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι... Από τους πόρους της βιβλιοθήκης. Έχει δηλαδή, από τη χρηματοδότηση της βιβλιοθήκης, εξυπηρετείται ένας από τους βασικότερους και υψηλότερους στόχους της βιβλιοθήκης, η έκδοση και η διάθεση δωρεάν των βιβλίων. Πώς θεωρείτε την μέχρι στιγμή συμμετοχή των φλωρινιωτών σε αυτό το βιβλίο? Εξαιρετική. Δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε βιβλία και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι έρχονται συγγενείς φλωρινιωτών που ζουν εκτός Φλόρινας και παραλαμβάνουν βιβλία για να τα αποστείλουν στους συγγενείς τους εκτός Φλόρινας. Ήδη έχουμε από Λονδίνο τηλεφωνήματα φλωρινιωτών, από Αυστραλία, και βέβαια στις πόλεις της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαϊδα και τα λοιπά, όπου ζουν φλωρινιώτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι συγκινητικό, ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.